παιδιά του Ηλία, αλλά και για τις προτάσεις που δέχεται για την τηλεόραση. Το παρασκήνιο θα σας το πω μετά. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε πολύ. Είναι ένα από τα πράγματα που με κάνουν και χαμογελάω. Η μικρή μου κόρη Πιάνκα, ο Ηλίας, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας. Για τα παιδιά του Ηλία, τον προηγούμενο γάμο, χρησιμοποιείς τη λέξη τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά μας. Μπορεί να μην ήταν στη δική μου κελίτσα, να μην τα γέννησα εγώ, αλλά τα νιώθω σαν παιδιά μου. Είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι κομμάτι της οικογένειάς μας, τα αδερφάκια της Μπιάνκας. Είναι παιδιά μας. Γιάνκα, πώς είναι η σχέση τους? Είναι ακόμα πολύ μικρή, αλλά όταν τους βλέπει κουνάει χεράκια, κουνάει ποδαράκια, θέλει να επικοινωνήσει, καταρχάς θέλει να περπατήσει, να τους ακολουθήσει. Αυτό δεν γίνεται. Την πιάνουν νεύρα, μετά ακούς κάτι κραυγές ξαφνικά. Και αναρωτιέσαι πού τα έμαθε όλα αυτά. Και είχε κάνει εντύπωση γιατί είχε πει ότι κάθε φορά που βλέπεις την Γιάνκα είναι σαν να βλέπεις την Ηλία. Πραγματικά, αλλά τώρα κάτι έχει αλλάξει, αγαπητή μου. Κάτι έχει αλλάξει. Έχω αρχίσει και βλέπω και τη Βίκη. Λες είναι άντρας. Είναι αυτό που λέμε άντρας. Αγαπάει την οικογένειά του, τη γυναίκα του, προσφέρει, δουλεύει σκληρά, είναι δίκαιος, είναι σωστός. Οι Τετάρτες μου είναι αφιερωμένες στην Μπιάνκα. Τις Τετάρτες τις παίρνω off και κάνω ό,τι χρειάζεται για το μικρό. Και ο κύκλος τηλεόρασης έχει κλείσει για σένα από την πλευρά της παρουσίας? Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να έχω εκπομπή να παρουσιάζω. Άρα, από κάθε καλοκαίρι μου προτείνουν πράγματα στην τηλεόραση, στο θέατρο. Αλλά δεν είναι κοντά σε αυτό που μπορώ να κάνω και δεν θα ήθελα ούτε το ρίσκο αυτή τη στιγμή να πάρω, ούτε να αφαιρέσω ώρες από την οικογένειά μου και από την κόρη μου και από τα παιδιά μας και τον άντρα μου.